Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Η Δευτέρα Κυριακή μετά το Πάσχα είναι αφιερωμένη στην ψηλάφιση του Θωμά. Το Ευαγγέλιο μας αναφέρει ότι μεθημέρας 8, δηλαδή μετά από 8 μέρες, την 8η λεγόμενη ημέρα, που είναι υπέρβαση της 7ης του Σαββάτου των Εβραίων, την 8η ημέρα, την Κυριακή, την επόμενη Κυριακή, εμφανίστηκε πάλι ο Ιησούς, όταν ήταν παρόν και ο Θωμάς. Στην πρώτη Κυριακή της Αναστάσεως απουσιάζει κατ' οικονομίαν, όπως λέγουν οι πατέρες, ο Θωμάς, ώστε να οικονομηθεί η απόδειξη της Αναστάσεως, η εμπειρική, με την ψηλάφιση της πλευράς και των καρφιών και των ουλών που είχαν σχηματίσει τα καρφιά στα χέρια και στα πόδια. Θωμάς δε εις των 12 ο λεγόμενος δίδυμος, ούκιν μετ' αυτόν ότε ήλθεν Ιησούς. Απουσίαζε λοιπόν ο Θωμάς κατά θείαν ακριβώς οικονομίαν, όπως προείπομεν. Έλεγον νουν αυτό οι άλλοι μαθηταί, εωράκαμε τον Κύριον. Οι Απόστολοι βεβαίωναν ότι είδαν και ψηλάφισαν τον Χριστόν. Ο δε είπεν αυτής, εάν μη είδω εν τεσχερσίν αυτού των τύπων των ύλων, εάν δε δω στα χέρια του των τύπων των ύλων, τις τρύπες από τα καρφιά, και βάλω τον δάχτυλό μου στον τύπων των ύλων, και αν δεν βάλω τον δάχτυλό μου στον τύπων των ύλων, δηλαδή τις τρύπες των καρφιών στα χέρια του, εννοείται και στα πόδια του, και βάλω την χείρα μου στην πλευρά αυτού, και αν δεν βάλω το χέρι μου να ψηλαφίσω την πλευρά να δω, είναι τρυπημένη η πλευρά, ού μη πιστεύσω, δεν θα πιστεύσω. Έθεσε τους όρους αυτούς ο Θωμάς, τους οποίους όρους ο Κύριος τους εκπληρώνει όλους. Και μεθημέρας 8 πάλι νήσαν έσω οι μαθηταί αυτού. Την επόμενη λοιπόν Κυριακή ήσαν πάλι στο υπερό οι μαθηταί και κλεισμένοι για τον φόβο των Ιουδαίων. Και ο Θωμάς μετά αυτόν. Και ήταν μαζί τους και ο Θωμάς. Η Κυριακή χαρακτηρίζεται, όπως είπαμε, 8η ημέρα. Έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός, ενώ ήταν κλεισμένες οι πύλες, όπως και στην πρώτη ακριβώς εμφάνιση. Και όπως λέει ο Νικηφόρος Θεοτόκης και άλλοι πατέρες, δια τούτο ήρθε στον Θωμά μεθημέρας 8, την επόμενη Κυριακή, ώστε να είναι και ο χρόνος και ο τόπος και ο τρόπος ακριβώς ταυτιζόμενα με την πρώτη εμφάνιση, για να μην νιώθει πλέον αδικημένος ο Θωμάς, αλλά ό,τι είχε συμβεί, ό,τι είχε δώσει, όποια θέα είχε προσφέρει στους άλλους μαθητές, να την προσφέρει ακριβώς την αυτήν, με τους αυτούς όρους και τις αυτές συνθήκες και στον Θωμά. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων και έστει στο μέσον και είπεν, στάθηκε στο μέσον και είπεν, ως γνωστόν το αναστάν σώμα του Κυρίου δεν έχει τις ιδιότητες του θνητού σαρκικού σώματος, αλλά είναι υπεράνω των περιορισμών του χρόνου και του χώρου, δεν κλείνεται, δεν δεσμεύεται, δεν περιορίζεται, αλλά κινείται κατά τρόπον υπερφυσικών και θείων, υπερβαίνων των τεκλεισμένων χώρων, εξερχόμενος από τον χώρο αυτόν χωρίς να ανοίξει την πύλη, όπως ακριβώς αναστάσω Ιησούς εξήλθε εκ του τάφου χωρίς να ανοίξει τον τάφον, και έμενε ο λίθος, ο αποκυλιστής, φραγισμένος στο στόμιον του τάφου, και ο Κύριος είχε αναστηθεί. Όπως εξήλθε εκ του τάφου ο Αναστάς Κύριος και δεν άγγιξε, δεν έθιξε τις φραγίδες του τάφου και έμεινε και κλεισμένος, αλλά άνοιξε ο τάφος μετά την Ανάσταση, μετά την Ανάσταση άνοιξε, για να, αφού έγινε σεισμός, άνοιξε ο τάφος για να φανούν τα οθόνια κείμενα μόνα, όπως λέγουν τα Ευαγγέλια, και να ψηλαφίσουν το γεγονός της Αναστάσεως οι Απόστολοι, οι στρατιώτες, οι μυροφόροι. Έτσι λοιπόν
Ο Κύριος μας έχει πλέον μετά την Ανάστασή Του άλλες ιδιότητες στο σώμα Του. Άφθαρτο, δοξασμένο, θεωμένο. Έρχεται λοιπόν κατά παρόμοιων υπερφυσικών τρόπων, χωρίς να ανοίξουν οι πύλες, χωρίς να κρούσει την θύρα, χωρίς να περάσει μέσα από κάποια, θα λέγαμε, κάποιο άνοιγμα, κάποια σοφίτα. Όχι, ακριβώς απρόπτα εμφανίζεται στο μέσον και τους λέγει «Ειρήνη ημίν». Αυτός είναι ο χαιρετισμός της Αναστάσεως του Κυρίου μας, το «Ειρήνη ημίν». Είναι ένας χαιρετισμός ο οποίος συνηθίζεται και στους Ιουδαίους, βέβαια, είναι χαιρετισμός της χριστιανοσύνης, χαιρετισμός του Αναστάντος Κυρίου, είναι ο χαιρετισμός πρώτων παθών, ειρήνη αφή ημιμήν κλπ. Τους παρακαλεί να ειρηνεύουν και να αγαπούν αλλήλους. Είναι χαιρετισμός και μετά την Ανάσταση και χαιρετισμός βέβαια και πρώτης αναλήψεως. Αυτό το ειρήνη ημιμήν δεν είναι μια κατάσταση δεδομένη η οποία εφαρμόζεται, επικρατεί βιαίως χωρίς να θέλουν οι άνθρωποι να ειρηνεύσουν. Ζούμε σε μια εκρηκτική κατάσταση που δεν υπάρχει αληθινή ειρήνη, που γίνονται εγκληματικές απόπειρες, που γίνονται δολοφονίες, που γίνονται πόλεμοι, που εξοντώνονται λαοί, που δήθεν με κάποια προσχήματα σφαγιάζονται και αποδεκατίζονται λαοί μέσα σε μια γενοκτονία όπως ήταν στη Σερβία. Τα ξεχάσαμε αυτά, γιατί η νέα τάξη των πραγμάτων, η οποία σπέρνει τους πολέμους, η οποία σπέρνει τις αδικίες και εκμεταλλεύεται τον κόσμο, δημιουργεί τις ψευδαισθήσεις ότι φροντίζει για την ειρήνη και κάποιοι άλλοι φταίνε. Λυπήθημεν για το γεγονός ότι κάποιοι, δεν ξέρουμε ποιοι είναι, και κάποιοι επιπόλαιοι και πληρωμένοι έσπευσαν να κατηγορήσουν ότι είναι ο αραβικός κόσμος που κρύβεται πίσω από αυτούς που σκότωσαν τους αδελφούς μας Έλληνες στο Κάιρο. Εγώ αμφισβητώ αν είναι οι Άραβες. Το αμφισβητώ, γιατί συμπίπτει παραλλήλως με τη σφαγή στο Λίβανο, συμπίπτει αυτό το γεγονός και ίσως είναι για να μας αποπροσανατολίσει, να πούμε ότι φταίνε και οι Άραβες, φταίνε και οι Εβραίοι και επομένως να μην ανησυχούμε. Δεν πάμε καθόλου καλά. Το ειρήνη ημίν του Χριστού το έχουμε τελείως ξεχάσει. Και τα 100 πτώματα και πλέον και 200 των μουσουλμάνων τα οποία προξένησαν οβίδες και μέσα σε στρατόπεδο προστασίας της διεθνούς προστασίας, αυτά δεν σχολιάστηκαν. Επειδή λοιπόν ήταν Έλληνες οι 18 νεκροί και οι 17 τραυματίες, θέλησαν κάποιοι να κάνουν εκμετάλλευση, να κατηγορήσουμε την τρομοκρατία από οπουδήποτε προέρχεται, να κατηγορήσουμε τους πολέμους και την καπήλευση της ειρήνης από οπουδήποτε προέρχεται. Όχι όμως να γινόμαστε εμείς εργαλεία για να αποπροσανατολίσουμε την κοινή γνώμη και να λέμε «Αχ, μας πονάει, αχ, μας πονάει εμάς τους πάλι ανθρώπους, τους Άραβες». Ποιος μας απέδειξε ότι ήταν Άραβες? Ποιος μας απέδειξε ότι ήταν μουσουλμάνοι? Και αν ήταν καμουφλαρισμένοι κάποιοι πράκτορες κάποιον για να δημιουργήσουν το άλοθη, δηλαδή την αντιρρόπηση της σφαγής στο Λίβανο, ή αν ήταν οποιοδήποτε άλλοι. Δεν μπορούμε λοιπόν να κατηγορούμε και να παίζουμε το κρυφτό και να λέμε φταίνε μόνο αυτοί και δεν φταίνε οι άλλοι. Φταίνε όλοι τους, όποιοι και αν ήταν. Εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις φυλών, γλωσσών και θρησκευμάτων. Ο φανατισμός υπάρχει παντού και υπήρχε παντού. Και μήπως δεν υπήρχε ο φανατισμός στους παπικούς οι οποίοι τροφοδότησαν την σφαγή στην Γιουγκοσλαβία? Και μήπως δεν υπήρχε ο φανατισμός στις σταυροφορίες, όλες τις γενοκτονίες που ενήργησαν οι σταυροφόροι του Πάπα, αλλά και η Ιερά Εξέταση κλπ. Φανατισμό δεν είχε μόνο Ορθοδοξία, και πολλοί κάνουν λάθος που κατηγορούν χριστιανισμό γενικά και εννοούν και Ορθοδοξία. Δεν είχε ποτέ φανατισμό η Ορθοδοξία. Ποτέ μα ποτέ. Και ούτε έκανε ποτέ προσελητισμό και προπαγάνδα να προσελητήσει κόσμο.
απλούστατα κήρυξε το Ευαγγέλιο της αγάπης και της ελευθερίας. Μήπως δεν έχουν φανατισμό και οι ίδιοι οι Εβραίοι? Ποιοι σκότωσαν τον Ραμπίν, τον άρχοντα των Εβραίων? Φανατικοί Εβραίοι, και ευτυχώς που το βρήκαν. Θα λέγανε πάλι οι Αραπάδες θένε. Τον σκότωσαν οι ίδιοι Εβραίοι. Αυτοί οι σιωνιστές, αυτοί οι βαμμένοι, οι οποίοι έχουν ένα φανατισμό, τον χειρότερο φανατισμό του κόσμου. Και δημοσιεύτηκε, αλλά αυτά περνούν στα ψηλά γράμματα, επειδή ελέγχουν αυτοί και τα μέσα ενημερώσεως και τις εφημερίδες, και δεν τολμά να τα βάλουν εύκολα με αυτούς, επειδή κρατούν το χρήμα και την εξουσία στα χέρια τους. Παντού, σε όλα τα κράτη. Δεν μιλούν για αυτούς. Μιλούν για τους κάποιους που πεθαίνουν, ας πούμε, κάτω από τόσα δεινά μόνο. Λοιπόν, μιλούν μόνο μονοπλευρά και δεν βλέπουν σφαιρικά το έγκλημα, τη βία, τον πόλεμο, τη σφαγή. Δεν είναι άνθρωποι λοιπόν και οι Άραβες. Δεν είναι άνθρωποι και στο Λίβανο. Δεν είναι άνθρωποι και αυτοί οι λεγόμενοι τρομοκράτες. Έτσι θα λύσουμε τα προβλήματα? Δεν τα λύνουμε έτσι τα προβλήματα. Δημιουργούμε την αντιπαλότητα. Αυτά είναι μόνο αυτοί. Πέστε τους απάνω να τους ξεδώσουμε τελείως. Και αυτοί τώρα θα κοιτάξουν να αντιδράσουν. Και βέβαια θα θέλουμε να μας αποδείξουν και να μας πούνε ποια οργάνωση να λαμβάνει την ευθύνη. Να μας το αποδείξουν όμως αληθινά και όχι με ψεύτικα στοιχεία την ευθύνη για την δολοφονία των αδελφών μας Ελλήνων, των προσκυνητών. Ξέρουν που χτυπάνε κάποιες προπαγάνδες. Να μας πούν λοιπόν, αναλαμβάνουν την ευθύνη οι Άραβες, αναλαμβάνουν την ευθύνη οι Μουσουλμάνοι, ή επειδή μίλησαν αραβικά, αλλά άρα είναι οπωσδήποτε οργάνωσης αραβική. Να μην είμαστε επιπόλαιοι, να μην μας παίζουν, θα λέγαμε, το κρυφτό κάποιες σκοπιμότητες κάποιων πολεμοποιών ή κάποιων που θέλουν να επιβάλλουν τις γνώμες τους και τις απόψεις τους και τις θελήσεις τους, να μας κάνουν μας πιόνια, ώστε να επικροτούμε, να εγκρίνουμε οποιασδήποτε ενέργειες. Εμείς καταδικάζουμε και την δολοφονία πρώτα, βέβαια, γιατί είναι και Έλληνες, αλλά δεν είμαστε φανατικοί, θα λέγαμε, ελληνολάτρες. Έλληνες 18 σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν. Αν μας αποδείξουν λοιπόν ότι είναι από τους Άραβες μουσουλμάνους αυτή η δολοφονία, θα κακίσουμε τους Άραβες. Και θα πούμε γιατί πράττεται αυτά τα πράγματα και με ποια συνέστηση και με ποιο σκοπό. Κατηγορούμε λοιπόν αυτή την δολοφονία που καταργεί το ειρήνη ημίν του Χριστού, της Αναστάσεως, μέρες αναστάσιμες. Κατηγορούμε όμως και τη σφαγή στο Λίβανο και τη σφαγή των Αράβων. Δεν μπορούμε να κάνουμε διακρίσεις και να ταυτιζόμεθα με συμφέροντα. Εμείς ζητάμε ειρήνη ημίν, και το ειρήνη ημίν στυλιτεύει όπου βρει τον πόλεμο, όπου βρει τη σφαγή, όπου βρει το έγκλημα. Στυλιτεύουμε βέβαια και το έγκλημα εναντίον του Ράμπιν, που ήταν Εβραίος, φανατικός, φανατικός σιωνιστής Εβραίος. Και βέβαια, να συμπληρώσω κάτι που άρχισα πριν, δεν σχολίασε κανείς, μα κανείς, ποτέ σε κανένα κανάλι, εκείνες τις κατάρες που διάβαζαν, που έψελναν, που κάχαζαν έξω από τα σπίτια των αρχηγών του κράτους του Ισραήλ, φανατικοί Εβραίοι. Δεν τα σχολίασαν. Είδα ένα άρθρο σε μια εφημερίδα, δεν θέλω να διαβάσω φράσεις από αυτό το άρθρο. Κατάρες φοβερές, να μην ξημερώσουν, να μην ζήσουν, να πεθάνουν, να χαθούν, να σβήσουν, να χαθούν. Γιατί? Επειδή κάμαν φιλία και ειρήνη με τους Άραβες. Ειρήνη μην, λέγει ο Χριστός. Ο διάβολος λέγει πόλεμο. Και όταν λοιπόν αυτοί οι ίδιοι οι Εβραίοι έξω από τα σπίτια κάμαν αναθεματισμούς, κάμαν κατάρες εναντίον των ίδιων των ηγετών τους, τότε μιλάμε ότι φταίνε μόνο οι Άραβες. Και εγώ λέγω, και αν είναι σιωνιστές καμουφλαρισμένοι ως Άραβες και είπαν δύο-τρεις λέξεις μουσουλμανικές και αλάχ, και αν είναι αυτοί οι φανατικοί Εβραίοι που σκοτώσαν τους Έλληνες να στρέψουν την κοινή γνώμη εναντίον των Αράβων, να αποτελειώσουν το Λίβανο, τότε εμείς τι θα είμαστε?
άφρονες και ανόητοι να ταυτιζόμαστε με τους α ή με τους β, με κανένα πολεμοποιό δεν ταυτίζεται ο σωστός άνθρωπος και ένας λαός. Κατακρίνουμε λοιπόν παντού τη σφαγή, κατακρίνουμε την τρομοκρατία, και βέβαια τρομοκρατία είναι όταν έχει ένας υπεροπλία και επιτίθεται και διαλύει το άλλο κράτος και σκοτώνει και μάλιστα και μέσα σε ζώνη ασφαλείας. Τρομοκρατία είναι και το να δώσουν οι Ευρωπαίοι την υπεροπλία στους Κροάτες, οι οποίοι έσφαξαν, έκαψαν, λαιλάτισαν, εξόντωσαν ακόμα και τους φυγάδες. Δεν είναι τρομοκρατία αυτό, είναι ισχύ των όπλων. Μη μας κοροϊδεύουν λοιπόν, μη μας παίζουν παιχνιδάκια, γιατί ποτέ ειρήνη δεν βλέπουμε έτσι. Και έτσι λοιπόν μόνο πολέμους θα βλέπουμε, και φοβάμαι πως πλησιάζει και τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, γιατί βλέπουμε συμμαχίες στην Ανατολή ώστε να εξοντωθούν κάποιοι άλλοι λαοί, θα κάνουν οι άλλοι τώρα άλλες συμμαχίες, και έτσι θα κλιμακώνεται η ένταση με φόβο να φτάσουμε σε παγκόσμιο πόλεμο. Τον γλιτώσαμε, λένε κάποιοι εδώ στη Βοσνία. Δεν ξέρω αν τον γλιτώσαμε. Ακόμα πίσω έχει, λέει, η Αχλάδα την ουρά. Δεν ξέρουμε τι θα ξεφυτρώσει σε ένα-δύο χρόνια ακόμα. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Και κάποιοι Αμερικανόθρευτοι ή κάποιοι, ας πούμε, που ίσως και πήραν και λεφτά, βγαίνουν και λένε τα αδέρφια μας, ναι, τα αδέρφια μας, οι 18 Έλληνες και 17 τραυματίες. Δεν είναι εν Χριστώ, θα λέγαμε, άνθρωποι και συνάνθρωποι και οι άλλοι 100, 200, 300 που σφαγιάστηκαν μέσα σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μας πονούνε. Λοιπόν, να πάψει λοιπόν η υποκρισία. Να πάψει λοιπόν η εκμετάλλευση, να πάψουν πουλημένες εκπομπές, και αν θέλουμε κάποτε, γιατί εδώ είναι το δυστύχημα στην πατρίδα μας, να μην μας λένε ποτέ την αλήθεια, να μην ερευνούμε ποτέ την αλήθεια. Συμφέρει τις μεγάλες δυνάμεις να εξοντώσουν την Ιουγκοσλαβία. Α, έρχονται λοιπόν υποστηρικτές, κάπως έτσι, κάπως αλλιώς, τα μπαλώνουν, τα δικαιολογούν, τα μπουρδουκλώνουν, και μετά έχουμε τελεσμένη τη σφαγή. Λοιπόν, να πάψουν οι υποκρισίες. Όταν οι ίδιοι οι Εβραίοι σκότωσαν τον Ραμπίν, όταν οι ίδιοι οι Εβραίοι φανατικοί, βαμμένοι, αυτοί οι σιωνιστές, το ανίκηλαν, θα σκοτώσουν και άλλους. Δεν ξέρω ποιος θα γλιτώσει πια εκεί στο Ισραήλ. Φταίνε μόνο οι Αραπάδες. Εγώ υποψιάζομαι ότι θα είναι ίσως σιωνιστές αυτοί που σκότωσαν τους Έλληνες, για να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου και να πούνε αυτοί φταίνε, οι Αραπάδες φταίνε, αποτελειώστε τους για να ησυχάσουμε. Δεν είναι αυτά πράγματα σωστά. Πρέπει να έχουμε την πάσα αλήθεια και να μην χαριζόμεθα πουθενά σε κανένα. Μας φοβίζει λοιπόν και αποκηρύσουμε και συλλητεύουμε τον φανατισμό όπου τον βρούμε. Και όταν Εβραίος σκοτώνει Εβραίους και των αρχηγών του κράτους τους, τότε τι να πούμε, περί ειρήνης θα μιλάμε τότε ή περί κινδύνων μεγίστων πολέμων και κλιμακώσεως εντάσεων? Ειρήνη μην, λέει λοιπόν ο Χριστός. Ας βάλουμε μυαλό και ας μην αγοραζόμεθα ούτε να απολούμεθα από κάποια συμφέροντα. Να λέμε τουλάχιστον εμείς οι Έλληνες την ειρήνη, η οποία εξάλλου τίποτα δεν διεκδικούμε. Δηλαδή δεν διεκδικούμε ότι την ανεξαρτησία μας. Ούτε και αυτοί διεκδικούμε, και φοβούμε ότι και αυτοί δεν θα έχουμε σε λίγο. Βέβαια ανεξαρτησία, αυτόνομη, αυτοπροσδιόριστη θα λέγαμε πολιτική δεν είχαμε σχεδόν ποτέ. Γιατί έτσι μας έπλασαν, μας ελευθέρωσαν από τον Τούρκο για να μας υποδουλώσουν σε συμφέροντα και επιρροές. Λαός λέμε, λαός. Ποιος λαός? Μην κοροϊδευόμαστε. Ποιους ψηφίσουμε? Μην κοροϊδευόμαστε. Εντολές παίρνουν και μας αγνούν. Και την Εκκλησία αγνούν. Κρίμα λοιπόν που και Εκκλησία σιωπά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Θωμά για λίγο. Ειρήνη μη, λέει ο Χριστός. Ήρθε λοιπόν αυτό το μήνυμα, ο χαιρετισμός της ειρήνης, να αγγίξει το νου και την καρδιά όλων των ανθρώπων και να ειρηνεύσουμε. Γιατί εάν πάμε έτσι, θα διαλύσουμε και την Ελλάδα και το Ισραήλ θα διαλυθεί, γιατί θα πέσουν πάνω όλοι οι Άραβες, και πολέμους παγκόσμιους θα έχουμε, παγκόσμιο πόλεμο και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς δεινών μπορεί να πλήξει τον πλανήτη, εάν δεν έχουμε ειλικρίνεια μπροστά στην ειρήνη την οποία όλοι μας επιθυμούμε.
Ήτα λέγει το θωμά ο Κύριος, μεταλέγει στο θωμά ο Κύριος, φέρε των δακτυλών σου όδε. Εκπληρώνει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός όλες τις προϋποθέσεις, τους όρους που είχε θέσει ο Θωμάς. Φέρε εδώ τον δαχτυλόν σου και είδε τα σχήρας μου. Δηλαδή να βάλεις το δαχτυλό σου και στο ένα χέρι να δεις την τρύπα και στο άλλο χέρι. Και φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου και φέρε το χέρι σου και βάλε το στην πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Δηλαδή ο Χριστός, αν και ήταν αναστημένος και δοξασμένο το σώμα και αυθαρτοποιημένο, έφερε τα σημεία, τα στίγματα του πάθους. Αυτά είναι η απόδειξη της ταυτότητος του σώματος που εσταυρώθη, ώστε να χαρούν οι μαθηταίοι όπως τους είχε πει. Πάλι να όψομαι ημάς και χαρίσατε ημών η καρδία. Για να χαρούν λοιπόν κρατάει αυτά τα στίγματα να αποδείξει την ταυτότητα του σώματός του, ότι είναι αυτός που εσταυρώθη, αυτός είναι ο ίδιος ο Αναστητάς. Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε αυτό, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Λέγει αυτό ο Ιησούς, ότι ορακάς με πεπίστευκας, μακάρι με ειδώντες και πιστεύσαντες. Και του λέει ο Κύριος, διότι με είδες λοιπόν επίστευσες, είναι μακάρι εκείνοι οι οποίοι δεν με βλέπουν, δεν θα με δουν ορατά με τα αισθητικά μάτια και δεν θα με ψηλαφίσουν με τα χέρια, με τα δάχτυλα τους, τα σωματικά, και θα πιστεύσουν. Μας κάνει μια εντύπωση, αγαπητοί τηλεθεατές, μια εντύπωση, ένα πράγμα. Γιατί λοιπόν, ας δώσουμε απάντηση σε αυτό το ερώτημα πρώτα. Γιατί ο Ιησούς Χριστός κράτησε τις τρύπες των καρφιών, την οποία, την βαθιά οπή της λόγχης, όπως ξέρουμε, η λόγχη του στρατιώτη ένοιξε την πέμπτη πλευρά και διήλθε μεσοπλευρίως, έφτασε μέχρι την καρδία, την τρύπησε την καρδία και από εκεί έρευσε αίμα και είδωρ. Γιατί ο Κύριος δεν εξάλειψε λοιπόν αυτά τα στίγματα του πάθους και να πει εγώ είμαι ο Αναστάσεις, ψηλαφίστε με, έχω στόμα, να φάγω, να πίω, όπως και το έκανε, έφαγε και ήπιε. Αν και δεν είχε ανάγκη, δεν είχε ανάγκη. Δεν τρώει τον Αναστάν σώμα, δεν θέλει τροφή, δεν χρειάζεται τροφή, δεν κάνει πέψη και αφομοίωση. Αυτή η τροφή ελήφθη από τον Κύριον κάτι οικονομίαν για να δώσει εμπειρική απόδειξη 100% ότι είναι αυτός ο Αναστάς. Η αίσθηση λοιπόν μία, η όραση μία αίσθηση βεβαιώνεται με την θέα. Η ακοή άλλη αίσθηση βεβαιώνεται με το ειρήνη μην και όλα αυτά τα οποία είπε ο Κύριος και όσα λέει στο Θωμά και στους 11 άλλους μαθητές. Μετά οι γεύσεις. Και αυτή λειτουργεί με το ότι ο Κύριος τρώγει ένα μέρος γεύματος και πίνει μάλιστα και λίγο ίνων. Και η αφή, η ψηλάφισης, όλες οι αισθήσεις συμμετέχουν και επομένως είναι εμπειρική η απόδειξη της Αναστάσεως του Κυρίου. Τώρα εμείς ρωτάμε, και δεν τρεπόταν ο Κύριος να έχει τις τρύπες των καρφιών και να έχει και την τρυπημένη πλευρά και να τα επιδεικνύει? Και αυτό χρειαζόταν βεβαίως, και αυτό χρειαζόταν για να αποτελεί αψευδέστατη απόδειξη της ταυτότητας του Αναστάντος Σώματος του Κυρίου μας. Τα στίγματα αυτά του πάθους, οι ουλές του πάθους, όπως μας λέγει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δεν είναι αδοξίας και ταπεινώσιος δείγματα, αλλά είναι θείας δόξης δείγματα. Εμείς τούτο και τούτο δίδωσε η συνοράν, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι τα σωτήλας, δηλαδή τι σου λες, εις εγκαλόπισμα φέρους είναι αιώνιων υποθώντες δια Χριστών, και φαίνουν όχι μόνο ο Ιησούς Χριστός τα σημεία του πάθους, τρύπες καρφιών, της λόγχης, του ανακαθήνου στεφάνου κλπ, τα οποία σημεία του πάθους στράφτουν σαν τον ήλιο, αλλά και οι Άγιοι και οι μάρτυρες φέρνουν τα στίγματα αυτά του πάθους καθά περ φωταγωγή των θηρίδων, όπως είναι ακριβώς η φωταγωγή στις θηρίδες, που φέρνουν μέσα το φως και την χάρη, ουδέσχος αλλά κόσμος εισή της οίκης. Δεν είναι η φωταγωγή ντροπή για το σπίτι, αλλά είναι κόσμημα, γιατί φέρνουν φως, φέρνουν την χάρη του φωτός. Το τεφός ίσο πέμπουσε και της νικούσι
την προς τα έξω θέαν παρέχουσε, φέρνουν μέσα το φως. Οι φεγγίτες και οι φωταγωγοί. Και κάνει παραλληλισμό τώρα ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. Τον αυτόν δι τρόπον όμοια λέγει και τα δια Χριστόν επί του σώματος πάθη και τα στίγματα του πάθους, οι ουλές του πάθους του Κυρίου μας και παρά αυτόν διατρήσεις και οι τρύπες από τα καρφιά. Φωταγωγοί μάλιστα καθεστήκαση έγιναν φωταγωγοί το κεκτημένο του ανεσπέρου φωτός και εκ του θείου κάλους μάλλον και της λαμπρότητος. Γίνονται φωταγωγοί που δεχόμαστε την εμπειρική απόδειξη έτσι της Αναστάσεως και το φως της Θείας Χάριτος. Πάρα πολλά γράφουν σχόλια οι Άγιοι Πατέρες, αλλά ας πέψουμε λίγο να πούμε δύο λόγια. Πρώτον, το γιατί ο Κύριος κράτησε τα σημεία του πάθους. Γιατί δεν εξάλειψε τα σημεία του πάθους. Γνωρίζουμε ότι στην μέλουσα Ανάσταση των σωμάτων τα σώματα θα είναι τελείως απαλλαγμένα από το φυσικό κακό, από τα γυρατιά, τις ρητίδες, αν είναι έχει ξεοδιαστεί, δεν θα είναι ξεοδιασμένος και στον άλλο κόσμο, αν είναι κουλός, κουτσός, στραβός, κουφός, μη αρτιμελής, αν έχει κάποια κουσούρια, καμπούρδες κλπ. Αυτά δεν θα υπάρχουν στην άλλη ζωή. Στην άλλη ζωή θα είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι θα αναστηθούν, θα αναστηθούν στην ηλικία του Χριστού των 33 ετών, στην ακμή ηλικίας και στην αρτιμέλεια και στην τελειότητα του σώματος και στην νεανικότητα. Επομένως, ρωτάμε και πάλι, γιατί αυτά τα σημεία του πάθους ο Κύριος τα κράτησε και θα τα κρατήσει αιώνια. Τα κρατάει αυτά τα σημεία όσον χρειάζεται να δείχνει την ταυτότητά του ο Κύριος. Του είπαν όταν ήταν, όταν εφανερώθηκε μέσα στο Υπερό εκεί στα Ιεροσόλυμα, τι είναι αυτός, μήπως είναι φάντασμα, δηλαδή αρτησί. Ποιος είσαι? Και ο Κύριος είπε, εγώ είμαι ο Αναστάσει Ιησούς Χριστός. Ψηλαφίσατε με και είδετε ότι πνεύμα σάρκα και οστία οκέθηκε καθώς σε με θεωρείτε έρχοντα. Είναι λοιπόν απόδειξη της ταυτότητας. Και για τούτο ακριβώς οικονομείται η απουσία του Θωμά, όπως ακριβώς και στη μετάσταση της Αϊπαρθένου, ώστε να υπάρχει εμπειρική απόδειξη και ψηλάφισης και επιπλέον ενός μαθητού που δυσπιστούσε. Ο Κύριος λοιπόν κράτησε αυτά τα στίγματα του πάθους και είμαστε σίγουροι ότι με αυτά τα στίγματα και των σταυρών θα έρθει να κρίνει κατά την Δευτέραν Παρουσία. Και όψοντα ισόν εξεκέντησαν, θα δουν οι Εβραίοι αυτοί που τον σταύρωσαν και αυτοί που τον ελόγευσαν και αυτοί που τον βλασφήμισαν και αυτοί που τον κατηγόρησαν ότι δεν ανέστε εκ νεκρών και αυτοί που είπαν τα ψέματα ότι δήθεν τον κρέψαν οι μαθήτες και βέβαια δώσαν και χρήματα στους στρατιώτες οι Εβραίοι, όπως λέγει το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Αργύρια ικανά δόντες. Δυστυχώς. Τα λεφτά, τα αργύρια αγοράζουν συνειδήσεις και δημιουργούν συγχύσεις. Γι' αυτό πρέπει στην Ελλάδα εδώ εμείς που είμαστε άνθρωποι της ελευθερίας, άνθρωποι της αλήθειας, άνθρωποι της ειρήνης, άνθρωποι της δημοκρατίας, άνθρωποι της αγάπης και αδελφοσύνης των λαών. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Δεν μπορούμε να είμαστε ενάντια στα μηνύματα του Ευαγγελίου και του ειρήνη μην. Ούτε μπορούμε να πούμε ότι η ειρήνη μην είναι Αμερικάνοι, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι που μας φάξαν ολόκληρη την Ιουγκοσλαβία. Μας φάζουν την Ελλάδα τώρα. Δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Μας φάζουνε με το βαμπάκι τώρα. Και θα έρθει η στιγμή που θα μας κατακομματιάσουν. Αλλού η Νότιος Ήπειρος, αλλού η Μακεδονία, αλλού η Θράκη, αλλού το Αιγαίο. Δεν ξέρω αν μείνει η Πελοπόννησος έτσι που πάμε. Έτσι που πάμε. Γιατί εντολές μόνο δεχόμεθα και λέμε ναι, αρκεί να έχουμε νομήν εξουσιών. Δεν είναι αυτά ρηταρήματα. Τα μιλούν και οι πέτρες μιλούν ακόμα περί της
αληθείας αυτής, αλλά θέλουν να μας εφησυχάζουν. Ειρηνημήν, εμείς είμαστε ειρηνοποιοί. Ποιοι ειρηνοποιοί? Απατεώνες που θέλουν να κάνουν πολέμους, να πουλούν τα όπλα τους, που παζαρεύουν τους λαούς και τους κοροϊδεύουν, που δημιουργούν τις χειρότερες προπαγάνδες και τις χειρότερες δολοφονίες των λαών, και μετά τους κακοφαίνεται αν κάμαν κάποιοι που δεν ξέρουμε ποιοι ήταν μια δολοφονία εναντίον και των Ελλήνων. Μήπως εμάς δεν μας φάσουνε νύχτα μέρα εδώ, δεν γίνουν δολοφονίες από Αλβανούς, Σκοπιανούς, από οποιοδήποτε, και Ισλαμιστές εδώ δεν γίνονται καθημερινά δολοφονίες? Δεν μας ξυνίζει, γιατί κοιτάζουμε πώς να ανταβολεύουμε. Άλλοι μεν που δεν έχουν τα προστοζήν, πώς θα αποκτήσουν ένα κομμάτι ψωμίλες, και αυτό είναι μόνο το ζητούμενο. Άλλοι δεν έχουν ίσως με αξιώματα και εξουσίες, πώς θα ανέμονται να φτιάξουν πολυκατοικίες, να πάρουν αυτοκίνητα, να καλοπεράσουν, και ας το λαό να σφάζεται, και ας την πατρίδα να διάζει από Έλληνες, και ας την γενοκτονία να ερημώνει την Ήπειρο, και μετά λέμε τι θα κάνει η Ήπειρος αφού την αδειάσαμε από Ελληνισμό. Θα πάνε να μείνουν οι Αλβανοί εκεί πέρα. Αυτοί θα πάνε. Τι θα κάνει η Θράκης? Βέβαια, όταν γεννούν οι μουσουλμάνες, γεννούν 4 παιδιά, ένα ή μισό ή κανένα, οι Έλληνες, θα γίνει μουσουλμανική με το χρόνο, αν δεν γίνει σύντομα δεύτερη Βοσνία. Μην τα παραλέμε. Δεν τα παραλέμε, γιατί είναι το πικρό μας παράπονο ότι εμείς από τότε που ελευθερωθήκαμε δεν νιώσαμε ποτέ ελεύθεροι. Ποια ελευθερία λοιπόν χαρήκαμε όταν οι άλλοι μας ορίζουν ποιοι θα μας κυβερνάνε, ποια κουλτούρα θα έχουμε, ποια παιδεία θα έχουμε, ποια δικαιώματα θα έχουμε, ποια οικονομία θα έχουμε? Οι άλλοι μας τα ορίζουν με την τελευταία γραμμή. Ακόμα και τα προγράμματα τα εκπαιδευτικά, κάποιοι σιωνιστές τα ορίσουν. Και πώς εφαρμόζονται αυτά μέσα στα σχολεία? Λοιπόν, δεν έχουμε ελληνική συνείδηση, ελληνική θα λέγαμε δυναμική έκφραση, αλλά εναντίον εκφραζόμαστε δουλοπρεπέστατα, δεχόμεθα τις απειλές. Και ας μου πούνε λοιπόν, να πάρουμε εδώ και 30 χρόνια, ας μου πούνε κάτι που πετύχαμε. Εδώ και 30 χρόνια μόνο υποχωρούμε, μόνο ήττες έχουμε, μόνο μειοδοσίες έχουμε. Αντίθετα, προχτές αναστήθηκε η Αλβανία, μόνο πρόοδους έχει, και διστάζουν Κωσυφοπαίδιο και Νότιο Ήπειρο. Προχτές αναστήθηκε τα Σκόπια, το κράτος των Σκοπίων, και πρόοδους έχει, επειδή όλοι πέσουν πάνω να το στηρίξουν για να κάνουν τη Μεγάλη Μακεδονία μέχρι και τη Λάρισα. Α, λέγει, είναι υπερβολικά. Δεν κοροϊδεύουμε πια το λαό. Και βέβαια κανείς ποτέ δεν ζήτησε ευθύνες από κανένα, και σου λέει δεν κινδυνεύουμε, ας τα πράγματα όπως πάνε και όπως θα έρθουν. Και όταν εμείς ήδη είχαμε πουλήσει το όνομα, δεν το κερδίζουμε το όνομα, τώρα μας κακοφαίνεται που το αναγνώρισαν και οι Σέρβοι. Δεν ξέρω μήπως εμείς τους είπαμε αναγνώριστο να τελειώνουμε, για να έχουμε την ησυχία μας, να κάνουμε εδώ πλούτο στον λαό, να φτιάξουμε εδώ. Τι να φτιάξουμε? Τα διαλύσαμε όλα μέσα σε αυτόν τον τόπο. Τουλάχιστον ας κρατήσουμε την ιστορία μας, την αξιοπρέπειά μας, την ελευθερία. Ποια ελευθερία? Ο Θεός να μας βάλει μυαλό, αν ποτέ μπορέσουμε να κάνουμε κράτος ελληνικό που θα μπορεί να έχει υπόληψη και να μας υπολογίσουν. Και θα μας υπολογίσουν μόνο τότε όταν μπορούμε να έχουμε ενότητα λαού, να έχουμε, πιστεύω, στις αξίες μας, να έχουμε την δυναμικότητα να επιβάλλουμε τη θέλησή μας και με μια σωστή πολιτική, την οποία δεν είχαμε ποτέ. Και μην κοροϊδευόμαστε. Και το ειρήνη μήνες πάει στον περίπατο. Και εμείς τελικά υφιστάμεθα μόνο ταπεινώσεις, μόνο ταπεινώσεις, μόνο μειώσεις τα πάντα. Μέχρι στιγμή που τα πάντα διακινδυνεύονται. Σε αυτόν τον τόπο, ναι. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση. Ειρήνη μήνες λοιπόν, λέει ο Χριστός, και δείχνει τα σημεία του πάθους του. Πρώτον, για να αποτελέσουν απόδειξη της ταυτότητάς του, ότι είναι ταυτοπροσωπία. Αυτό σταυρώθηκε, νάτος αναστημένος, άρα τον πιστεύουμε. Σημεία λοιπόν αναγνωρίσεως, η απόδειξη της αληθούς αναστάσεως του.
ότι δεν είναι φαντασία, δεν είναι πνεύμα όπως εδώ κουν θεωρήν οι Απόστολοι. Και στη συνέχεια ανασταίνεται ο Κύριος και δείχνει τα σημεία του πάθους για να χαρούν οι μαθητές διαπιστώνοντες τον παθόντα και αναστάντα ότι είναι το αυτοπρόσωπο. Και δεν το είχε πει πάλι όπως είμαστε και χρήστη μόνη καρδία. Είναι πάλι σημεία για να συνοψίσω και να προχωρήσουμε σημεία αυτά του πάθους του Κυρίου μας που θα αποτελούν έλεγχο στους Εβραίους. Όψονται ισόν εξεκέντησαν. Είπαν νεκρός είναι τώρα, τελειώσαμε με αυτόν. Δώστε του και μια να τον κεντήσετε εκεί πέρα να βεβαιωθούμε. Και βεβαιώθη ο Πιλάτος με τον κεντήριον ότι ήταν νεκρός στο σταυρό. Και έρευσε αίμα και ίδρυ που εβεβαίωσε ότι είχε αποθάνει. Γιατί εκεί διαλύεται λοιπόν χωρίς τα αίμα και νερό. Μετά τον θάνατο. Εκ της καρδίας το αίμα και το νερό έρευσε. Ο άνθρωπος δεν έχει μέσα βρύσες που να βγάλουν νερό, ούτε βρύσες να βγάζουν αίμα. Το νεκρό πτώμα διαχωρίζει αίμα είδωρ. Εκ της καρδίας βέβαια ήταν αυτό το αίμα και το είδωρ. Αλλά δεν είναι μόνο για τους Εβραίους τους σταυρωτές τα σημεία αυτά του πάθους. Είναι και για τους πιστούς οι οποίοι και τους απίστους οι οποίοι θα δουν στη Δευτέρα Παρουσία το σώμα των Αισθάντος Χριστού να δείχνει τα αυτά ακριβώς σημεία του πάθους. Όψονται λοιπόν στη Δευτέρα Παρουσία και οι πιστοί και οι άπιστοι. Εν δόξει ο Κύριος θα εμφανιστεί και θα έχει τα σημεία αυτά του πάθους για να αποτελούν τα σημεία της θυσίας του και της αγνωμοσύνης και ευχαριστίας αυτών που δεν τον εδέχθησαν, δεν τον παραδέχθησαν, δεν τον επίστευσαν. Βέβαια, στους ουρανούς ο Χριστός τώρα συνεχίζει το απολυτρωτικό του έργο αναπαριστώντας, προεκτείνοντας την θυσία στους ουρανούς και προσφέροντας αυτήν. Ώστε άνθρωπος Ιησούς τον ουράνιο Πατέρα, δηλαδή στην θεότητά του, ώστε να δίνει το έλεος, την χάρη, τη μακροθυμία στον κόσμο και να καρτερεί όσοι θέλουν να μετανοήσουν και να σωθούν. Αλλά τα σημεία αυτά, είπαμε, δεν είναι σημεία αδοξίας, αλλά είναι σημεία δόξης και θα στράπτουν οι πληγές του Κυρίου μας μέχρι τη στιγμή της Δευτέρας Παρουσίας σαν τον ήλιο. Ομοίως και των μαρτύρων. Με αυτή την ταυτότητα οι μάρτυρες θα εισέλθουν στους ουρανούς. Όμως θα κάνουμε μια υπόθεση. Μάλλον μετά την τελική κρίση, μετά την Δευτέρα Παρουσία, δεν θα κρατήσει ίσως ο Κύριος τα σημεία αυτά του πάθους, γιατί θα τα εξαλείψει η θεός του σώματος και ο δοξασμός. Οπότε θα είναι ένα τέλειον αρτιμελές και χωρίς ουλές σώμα κατά μία υπόθεση, βέβαια χωρίς να είναι ακριβώς δόγμα αυτό. Είναι λοιπόν τα σημεία αυτά, για να κατακλείσουμε, σημεία θείας αγάπης και μας δείχνει λοιπόν τι διημάς ο Κύριος υπέστη και πόσον μας αγαπά, ώστε συνεχίζει την σταυρική του θυσία αλλά και το γεγονός της Αναστάσεως και της Αναλήψεως ώστε ένα ενιαίο γεγονός το συνεχίζει μπροστά στο θρόνο του ουρανίου Πατρός, ώστε σε μας να δίνει την Θείαν Χάρη του ο ουράνιος Πατέρας. Πράγματι λοιπόν, ο Κύριος μας για τους λόγους αυτούς έδειξε τα σημεία του πάθους. Δεν έχουμε το χρόνο, δυστυχώς μας πέρασε η ώρα, να αναφερθούμε στην ψηλάφιση του Θωμά που βεβαιώνει με τα στίγματα τα οποία ψηλαφεί, βεβαιώνει την Ανάσταση. Πάμε σε ένα ξεχασμένο, στον υμνοδό, τον πίνδαρο της εκκλησιαστικής υμνοδίας, τον Ρωμάνο τον Μελωδό, ο οποίος ξεπέρασε τον πίνδαρο. Χιλιάδες κοντάκια έχει γράψει υμνούς, βέβαια δεν σώθηκαν, ίσως δεν φροντίσαμε κι εμείς να τα περισσώσουμε. Εμείς φροντίζουμε μόνο να χτίζουμε πολυκατοικίες και τσιμέντα. Την πολιτιστική μας κληρονομιά την έχουμε τελείως εγκαταλελειμμένη. Λέγει λοιπόν σε ένα θαυμάσιο κοντάκιο του ταπεινού Ρωμανού, κοντάκιον στην Καινή Κυριακή και εις τον Θωμάν φέρον ακροστική δατίνδε του ταπεινού Ρωμανού και λοιπά, ήχος πλάγιος έδαφος. Να διαβάσουμε έναν οίκο.
Εψηλάφισε πράγματι αληθινά ο Θωμάς τον Αναστάντα Ιησού Χριστό. Ο Ρωμανός έχει υπόψη του όλους τους πατέρες που είχαν γράψει μέχρι τότε για την ψηλάφιση. Να δούμε λοιπόν ένα οίκο. Ο του θαύματος, ο της ανοχής, ο της αμέτρου πραότητος, ψηλαφάται ο αναφής, ψηλαφιέται αυτός που δεν είναι αναφής, που δεν τον αγγίζει στην ουσία κανείς απολύτως. Κρατείται υποδούλου, του Θωμά δηλαδή, και δείκνυσι το οικέτη του Σμόλοπας ο Δεσπότης. Και δείχνει στον οικέτη του Σμόλοπες ο Δεσπότης Χριστός. Και δείχνει στο δούλο, τον Θωμά, «Ον εν το καιρό πάσα εκτίς εσύστη». Όταν έπασε ο Κύριος στο Σταυρό, όλη η φύση εσύστη με το σεισμό και είπε εδώ ο ένας σοφός στην Αθήνα, «Η Θεός πάσχει το πάνω απόλυτε». Τούτον δε Θωμάς δωρεών αξιούμενος, το αξιός αντιδέησιν αναπέμπει. Στέλνει λοιπόν τη δέησή του και την αναγνώρισή του στον Χριστό ο Θωμάς που ψηλαφεί και ψηλάφισε αληθινά. Όπως λέμε σε όλα τα τροπάρια και στην ακολουθία και στην αναγνώσματα. Ανάσχου λέγον δέσποτα της εμείς προπαιτίες. Δείξε ενοχή στην προπαίτειά μου δέσποτα. Φύσε του χόρτου. Λυπήσουμε με το χορτάρι που μπορώ να ξεραθώ και να καώ σε μια στιγμή. Ρίσε με φόρτου και σώσε με από το φορτίον της εμείς απιστίας. Ή να ψάλω και λέξω για να ψάλω και να είπω Κύριος υπάρχεις και Θεός μου. Αγαπητοί τηλεθεατές, ψηλαφούμε σήμερα, δεν έχω χρόνο να πω άλλα, ψηλαφούμε σήμερα πραγματικά τα στίγματα του πάθους, τις πληγές, όχι του Φαραώ, τις πληγές των χριστιανών, των ειρηνοποιών, του Συμβουλίου Ασφαλείας, των δίθεν ευγενών λαών που σφάζουν άλλους λαούς, που εγκληματούν, που σκοτώνουν. Παντού το έγκλημα, βέβαια θα πείτε, εμείς έχουμε λιγότερο έγκλημα από την Ευρώπη. Δεν έπρεπε να έχουμε καθόλου έγκλημα εμείς εδώ, αν έχουμε μυαλό το διορθώνουμε. Στο πρόσωπο των αντικοσκοτωμένων, στο πρόσωπο των φωνευωμένων, στο πρόσωπο των καταδυναστευωμένων λαών, είτε είναι αυτοί Αρμένοι, είτε είναι αυτοί Κούρδοι που σφάζονται και κανείς δεν μιλάει. Και ο Χριστός το τι λέγει, ειρήνη μην, δεν είναι άνθρωποι οι Κούρδοι. Στο πρόσωπο των Αράβων που ζητούν κάποια δικαιώματα και σφάζονται και γίνονται κάποιοι αντιπερισπασμοί κατά την κρίση δική μου, εύχομαι να μην αποδεχτεί αυτή η αλήθεια. Σκοτώνουν και μερικούς Ελληνές λοιπόν να δημιουργήσουν διάσπαση παντού και μέσα στην θολούρα αυτή να προχωρούν κάποια σχέδια κάποιων. Αλλά και οι Έλληνες είναι δικοί μας αδελφοί μας, και οι Κούρδοι, και οι Αρμένοι, και οι Τσετσένοι που κι αυτοί σφάζονται, και οι Ρώσοι, και οι Σέρβοι, όλοι μας είναι, και όλοι οι άλλοι λαοί που σφάζονται, και όλοι όσοι πέφτουν θύματα τρομοκρατιών και δολοφονιών. Κάποιοι μικροί λαοί δεν έχουν ίσως άλλον τρόπο να αντιδρούν παρά με τρομοκρατία, για να πιέζουν κάποιους ισχυρούς, μήπως βάλουν κάποτε μυαλό, μήπως κάποτε διορθωθούν και ειρηνεύσουμε στην ειλικρίνεια, γιατί τώρα η ειρήνευση που λένε και η νέα τάξη των πραγμάτων είναι το αντιχρίστου, η τάξη της τυραννίας, της ολοπλοκίας, των εγκλημάτων, των συμφερόντων, του μαμονά, του σατανά, η τάξη των πραγμάτων. Δεν μπορούμε εμείς να δεχτούμε τέτοια τάξη πραγμάτων. Εμείς είμαστε ειρήνη ημίν του Χριστού. Και για αυτήν την ειρήνη θα αγωνιστούμε, αλλά να αγωνιζόμαστε έξυπνα και να μην παρατασσόμαστε με καμία παράταξη, με κανένα συμφέρον, με κανένα λαό. Είμαστε με όλους τους ειρηνευτές όταν είναι γνήσιοι και ειλικρινείς. Είμαστε εναντίον όλων των πολεμοποιών, εναντίον όλων των δολοφόνων, και κάποτε πρέπει με δικαιοσύνη και αλήθεια και ειλικρίνεια να μελετήσουμε, να μιλήσουμε, να φτιάξουμε πλέον το οικοδόμημα της ειρήνης και όχι να το δυναμητήσουν οι ίδιοι οι ειρηνοποιοί που γίνονται πολεμοποιοί από τη μία μέρα στην άλλη, πώς να πουλήσουν τα όπλα και μας μιλούν στο στόμα, λέγουν την ειρήνη και στην καρδιά έχουν τον διάβολο του πολέμου και των εγκλημάτων και των προπαγάνδων. Λοιπόν, σε όλους που σκοτώνονται άδικα, είτε καταδυναστεύονται, είτε δολοφονούνται, είτε σφαγιάζονται, από οποιουσδήποτε, βλέπουμε τον Χριστό
πάσχονταν, δυστυχώς όχι αναστημένο, αλλά κρεμάμενο επί του ξύλου. Αλλά ο Χριστός ανέστη, ας ελπίσουμε και οι λαοί που σφάζονται να αναστηθούν, να τους αναστήσει ο Χριστός, να πείσει αυτούς τους μεγάλους εγκεφάλους, τους πολεμοκαπήλους και ειρηνοκαπήλους και πολεμοποιούς, να τους πείσει ότι πρέπει σαν αδελφοί στον κόσμο να μονιάσουμε, να ειρηνεύσουμε, να αγαπηθούμε, να δουλέψουμε για ένα λαμπρό μέλλον. Και τότε θα λέμε Χριστός ανέστη και ειρήνη μην, και θα χαιρόμαστε τον Αναστάντα Κύριον και την ειρήνη του Χριστού. Χριστός ανέστη λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, και χρόνια πολλά.